γλιτώσαμε μεταξύ του αδελφού. Καλύτερα του. Ειδικά τώρα είναι καταπληκτικά. Ναι, όχι, το γλιτώσαμε. Ακριβώς. Και πιο πολύ το χαιρόμαστε πολύ, γιατί συνήθως πηγαίνουμε σε ανοργασμικά μέρη. Έτσι, ναι. Καλησπέρα, είμαι ο Φίλιππος Ζακόπουλος, Managing Partner του Foundation και θέλω να σας καλωσορίσω στη σημερινή συζήτηση γύρω τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το θέμα της συζήτησης είναι Accelerating Digital Transformation ή πώς αλλιώς μπορούμε να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό οργανισμών και επιχειρήσεων στη χώρα μας. Μαζί μου σήμερα έχω μια σειρά διακεκριμένων καλεσμένων, τον κύριο Αναστάσιο Τζίκα, πρόεδρο της ΔΕΘ και πρόεδρο της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον κύριο Ανδρέα Ξηρόκοστα, Managing Director της SAP στην Ελλάδα. Καλησπέρα. Τον κύριο Νίκο Χριστοδούλου, Partner και Consulting Leader της Deloitte Ελλάδος. Καλησπέρα. Και τον κύριο Γιάννη Λάριο, VP of Strategy και Business Development της Viva Wallet. Καλησπέρα. Η σημερινή μας συζήτηση θα περιστραφεί γύρω από το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο μπορεί να πει κανείς ήταν ένα από τα λίγα θετικά σημεία της πανδημίας. Η τεχνολογία και η ψηφιακή επιτάχυνση φάνηκε να βοήθησε σε αυτή την κρίση. Το θέμα είναι να δούμε πώς ακριβώς και πώς μπορούμε να πάμε παρακάτω. Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας συζήτησης, για εσάς που μας παρακολουθείτε, αν έχετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να τη στείλετε μέσω της σύνδεσης του Delphi Economic Forum. Και αν υπάρχει χρόνο στο τέλος, θα απευθύνουμε τις ερωτήσεις σε εσάς για να προχωρήσουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Λάρη. Η τεχνολογία, κατά την πρώτη φάση αυτής της κρίσης πανδημίας, θεωρούμε ότι είναι η πρώτη φάση, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, τον τρόπο που επικοινωνούμε και τον τρόπο που ίσως και εκπαιδευόμαστε. Τα σχολεία άλλαξαν και προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα. Θεωρείτε ότι πλέον τρέχουμε πιο γρήγορα την ψηφιακή μετάβαση σε όλους τους τομείς ή σε διάφορους τομείς? Κοιτάξτε, εγώ δεν θα έλεγα ότι άλλαξε. Θα το έλεγα μηνυματικά λίγο διαφορετικά. Η περίοδος αυτή του κορονοϊού ήταν ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό check-up. Ήταν ένα τεστ ψηφιακής ετοιμότητας. Είτε μιλάμε για ανθρώπους, πολίτες, καταναλωτές, είτε για επιχειρήσεις. Ήταν ένα τεστ 60 ημερών για να δείξει πόσο εύκολα μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτό που θα έρθει. Και όταν λέω θα έρθει, δεν εννοώ έναν επόμενο ιό, αλλά μια νέα εποχή ψηφιακή. Άρα, δεν πιστεύω ότι πήγαμε πιο γρήγορα στην τεχνολογία. Απλώς όλοι, είτε καταναλωτές είτε επιχειρήσεις, δοκιμάσαν περισσότερο να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία. Αυτό πρέπει λοιπόν να πάρουμε από αυτές τις ημέρες, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, είναι να μην θεωρήσουμε ότι τελείωσε ό,τι ήταν να γίνει, αλλά κάθε επιχείρηση να πάρει το μάθημά της, να δει τι είναι αυτό που έκανε καλά. Και κυρίως τι είναι αυτό που δεν έκανε καλά, τι πρέπει να αλλάξει στα ψηφιακά της δεδομένα, στις δομές της, στις διαδικασίες της, πόσο περισσότερο πρέπει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να βρει νέους πελάτες που δεν θα είναι απαραίτητα στη γειτονιά ή στην πόλη, στα σύνορα, μπορεί να είναι εκτός συνόρων, τι πρέπει να κάνει ώστε να μπορέσει την επόμενη μέρα να μπορέσει να ζήσει. Αυτό λοιπόν που ζήσαμε δεν μας έφερε πιο κοντά στη τεχνολογία, η τεχνολογία ήταν εδώ, ήταν μια δοκιμή κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να γίνουμε περισσότερο ψηφιακοί την επόμενη μέρα. Γιατί αυτό θα έρθει. Οι δομές και οι διαδικασίες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Θα το πιάσουμε λίγο παρακάτω. Για τώρα θέλω, κύριε Ξηροκώστα, να δούμε λίγο το κομμάτι της τεχνολογίας. Κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι το κράτος, το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά και αρκετές επιχειρήσεις, μέχρι στιγμής έχουν αγνοήσει λίγο τις τεχνολογικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. Μπορεί όμως οι οργανισμοί αυτή τη στιγμή να κάνουν άλμα προς νέες τεχνολογίες. Και όταν λέμε νέες τεχνολογίες, μπορεί κανείς να πει το cloud, αν και αρχίζει να είναι εδρεωμένη τεχνολογία, και ίσως λίγο παραπέρα, την τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain. Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι τεχνολογικές επιχειρήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση? Καταρχήν, το πρόβλημα νομίζω ότι το έχετε ήδη ορίσει. Καταφέραμε να καταλάβουμε αυτό που ήταν για πάρα πολλούς άλλους προφανές μέχρι τώρα. Να πω ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός που συζητάμε στη χώρα μας είναι κάτι το οποίο ξεκινήσει στις αρχές του 2000 και στη χώρα μας, όχι μόνο στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα δεν είμαστε τόσο πίσω όσο συνηθίζουμε να λέμε. Αυτό που νομίζω και συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή, νομίζω ότι αυτό που συνειδητοποιήσαμε είναι πρώτα απ' όλα πόσο γρήγορα μπορούμε να προσαρμοστούμε και πόσα μας λείπουν. Δηλαδή, ο επιχειρηματίας που κατάλαβε ότι την ώρα που κλείνει το μαγαζί δεν μπορεί να μιλήσει με κανέναν, συνειδητοποιεί ότι του λείπει ένα άλλο κανάλι. Ο επιχειρηματίας που κατάλαβε ότι την ώρα που πρέπει να πάρει τους υπαλλήλους τους, που είναι πολύτιμοι, και να τους στείλει στα σπίτια τους για να σωθούν, και δεν έχει λάπτοπς,
κατάλαβε ότι πρέπει να του πάρει λάπτοπ. Μέχρι τότε το λάπτοπ ήταν έξοδο. Τι θα το κάνει, να παίζει το παιδί σου. Εκεί κατάλαβε ότι για 600 ευρώ χάνει όλη την παραγωγικότητα που θα του δώσει ένα άνθρωπο. Άρα νομίζω ότι ήταν ένας χώρος και ένας χρόνος πολύ μεγάλη συνειδητοποίηση σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία μπροστά μας. Προφανώς πρέπει να κάνουμε αρκετά βήματα, είμαστε σε ένα δρόμο εξέλιξης, αλλά κρατάω την αισιόδοξη πλευρά και πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η κοινωνία, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι τόσο πίσω. Άρα πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε τα επόμενα βήματα και να προχωρήσουμε λίγο πιο μπροστά. Κύριε Χρυστοδούλου, ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκε ο κύριος Ξηροκώστας ήταν η γρήγορη μετάβαση σε καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας, mm-hmm. που πλέον στη φάση του κορονοϊού έγινε μια αναγκαία συνθήκη. Δεν ήταν επιλογή, έπρεπε να το κάνουμε. Αυτή η συνθήκη έδειξε και κάποια θετικά στοιχεία, ότι με την απομακρυσμένη εργασία μπορούμε να μειώσουμε κάποια πάγια έξοδα. Yeah. Αυτό όμως για να γίνει θέλει αλλαγή οργανωσιακή και αλλαγή φιλοσοφίας και δομής. Ποια είναι αυτή η δομή και ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που θα οδηγούσαν σε ένα πιθανό νέο ή σε ένα μεικτό μοντέλο εργασίας? Ωραία. Εγώ θα ήθελα να πω καταρχάς ότι πέρα από την η αλλαγή την οποία λέμε τώρα με την απομακρυσμένη εργασία ήταν κάτι το οποίο ήδη είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα, δηλαδή ένα 5% του εργατικού δυναμικού, περίπου 130.000 κόσμος, ήδη δούλευε σε καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας. Και πραγματικά είναι ένα στοίχημα τώρα πώς μπορεί αυτή η απομακρυσμένη εργασία να είναι ένα εργαλείο προς αυτό που ονομάζουμε έξυπνη εργασία. Και ξέρετε, το πλεονέκτημα εκεί και το στοίχημα δεν είναι μόνο να μειώσουμε τα όποια πάγια έξοδα, αλλά είναι στην ουσία να μπορέσουμε μέσα από αυτό να δώσουμε μια νέα δυναμική στην οικονομία, γιατί είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι, ξέρετε, συντοπίτες, ακόμη και άνθρωποι του εξωτερικού, που τους ενδιαφέρει να μπορούν να δουλεύουν σε ένα καθεστώς αυτό που λέμε τηλεεργασίας ή απομακρυσμένης εργασίας. Πώς, όταν τους δώσει τη δυνατότητα να το κάνεις. Άρα ερχόμαστε στην ερώτησή σας. Η δυνατότητα λοιπόν αυτή έχει να κάνει πρώτα με τεχνολογία. Πρέπει να υπάρχουν τεχνολογικές υποδομές για να μπορείς να δουλέψεις σε απομακρυσμένη εργασία. Το δεύτερο και σημαντικό είναι πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες. Δηλαδή, οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις αυτές που στην πρώτη φάση της κρίσης απέτυχαν, είναι αυτές οι οποίες δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν διαδικασίες απομακρυσμένης εργασίας. Άρα, στην ουσία, θα πρέπει όλες οι διαδικασίες που έχουμε να έχουν, αν θέλετε, ένα ψηφιακό μονοπάτι ή ένα ψηφιακό αποτύπωμα. Και βέβαια, ο τρίτος και σημαντικός παράγοντας είναι σε αυτό το περιβάλλον μέσα πώς μπορείς σωστά να δώσεις κίνητρα στο προσωπικό σου. Γιατί είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να μην δουλεύουν σε ωράριο 9 με 5 και να μην δουλεύουν σε ένα κλειστό γραφείο. Αν μπορέσεις λοιπόν αυτούς να τους κινητροδοτήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο ευχαριστημένοι και πιο ευτυχισμένοι δουλεύοντας από μακριά, τα ωφέλη γενικά για την επιχείρηση και για την οικονομία είναι πολύ περισσότερα από το να γλιτώσω κάποια πάγια έξοδα. Εδώ εσείς λέτε δύο σημαντικά σημεία. Εκτός από το να κινητοδοτήσω τους υπάρχουν ανθρώπους μου, ότι μπορώ να ξεκλειδώσω και ένα τεχνολογικό ταλέντο Βεβαίως. Που βρίσκεται εκτός χώρας και μέχρι πρόσφατα δεν ήταν προσβάσιμο. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που θα συζητήσουμε παρακάτω, η έλλειψη τεχνολογικού ταλέντου. Κύριε Τζίκα, εσείς προέρχεστε από ένα κλάδο των συνεδρίων και των εκθέσεων, ο οποίος θα λέει κανείς ήταν ένα από τους κλάδους που δέχτηκε από τα μεγαλύτερα πλήγματα κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Η άμεση αντίδραση ήταν να σταθούν οι περισσότεροι σε virtual συνέδρια, που όμως δεν μπορεί κανείς να πει ότι αντικαθιστούν ακριβώς το χρώμα, την υφή και τη χρειά ενός κανονικού συνεδρίου και μιας κανονικής έκθεσης. Μήπως όμως αυτό το σημείο θα μπορεί να είναι η αρχή μιας νέας πραγματικότητας για αυτόν τον κλάδο? Μήπως θα μπορεί να υπάρξει ένα έναυσμα για να έρθουμε σε μια μετάβαση του κλάδου των συνεδρίων και των εκθέσεων, που θα λέει κανείς ότι είναι ένας συντηρητικός κλάδος, ένας παραδοσιακός κλάδος? Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας αυτό που μου είπε κάποτε ο καθηγητής του MIT, ο Δερτούζος, όταν έγινε επίτιμος καθηγητής στο ΑΠΙΘΙΤΑ στη Θεσσαλονίκη, και τον ρώτησα αν το επόμενο... Αυτό ήταν στη δεκαετία του 2000, αρχές. Και τον ρώτησα αν οι εικονικές εκθέσεις θα αντικαταστήσουν κάποια στιγμή τις φυσικές εκθέσεις. Η απάντησή του ήταν, παρόλο που ήταν ένας γκουρού της τεχνολογίας, ότι δεν πρόκειται ποτέ η χημεία της προσωπικής επαφής να αντικατασταθεί από τις εικονικές εκθέσεις. Άρα λοιπόν, μπορεί στην περίοδο της πανδημίας να κερδίσαμε πόντους
στην υιοθέτηση τεχνολογικών μέσων στην καθημερινή μας ζωή, αλλά η προσωπική επαφή δεν αντικαθίσταται. Τι θα γίνει το επόμενο διάστημα με την εμπειρία που είχαμε στην περίοδο της πανδημίας? Θα ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας ο καθένας στον κλάδο του, άρα και εμείς στις εκθέσεις, την υποστήριξη από πλατφόρμες που θα δίνουν την δυνατότητα στους πελάτες, άρα στην δική μας περίπτωση στους εκθέτες μας, να υποστηρίζουν τα προϊόντα τους και με ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα. Πρέπει να σας πω ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, λόγω του ότι και εγώ προέρχομαι από τον τεχνολογικό κλάδο, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στα τεχνολογικά μέσα. Έτσι λοιπόν, σε κάθε έκθεση είχαμε βάλει και ένα διευρυμένο τεχνολογικό περιεχόμενο και επίσης είχαμε ανακοινώσει την πρώτη Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας, την Beyond 4.0, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο φέτος στη Θεσσαλονίκη. Και ελπίζουμε ότι θα είναι ένα έναυσμα να ξαναμπεί η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη στο Διεθνή Χάρτη Τεχνολογικών Εκθέσεων. Μετά βέβαια το Ανόβερο, τη Βαρκελόνη και όλες τις διεθνείς εκθέσεις. Άρα λοιπόν η πανδημία μας βοηθάει να πάμε πιο γρήγορα ο καθένας στον κλάδο του και να ενσωματώσουμε εργαλεία τεχνολογίας. Πολύ σημαντικό αυτό. Θεωρώ ότι λείπει μια τεχνολογική έκθεση στην περιοχή μας, θεωρώντας την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και τα Βαλκάνια. Άρα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό νέο. Να δούμε λίγο τώρα τα εργαλεία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σίγουρα ξεκινάει από την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι αυτή που μας φέρνει εδώ. Σε κάθε βιομηχανική επανάσταση έχουμε το έναυσμα, την αρχή την τεχνολογία. Αλλά η τεχνολογία δεν είναι το μοναδικό κομμάτι. Μιλάμε για ένα τρίπτυχο τεχνολογίας, διαδικασιών και ανθρωπίνου δυναμικού. Κύριε Ξηρόκοστα, οι ψηφιακές τεχνολογίες όμως είναι το κέντρο βιομηχανικής επανάστασης. Ποιες από αυτές θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικές για το μετασχηματισμό που συζητάμε τώρα, για τον άμεσο μετασχηματισμό? Ποιες είναι οι πιο όριμες και ποιες είναι οι πιο άμεσες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τις τεχνολογίες? Ξεκινώντας, θα πούμε ότι υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες λειτουργούν ήδη και λειτουργούν σε πολύ καλό επίπεδο. Πιστεύω ότι σε τέτοιες καταστάσεις αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι το παράλληλο κανάλι της ηλεκτρονικής οικονομίας. Γιατί αυτό που ουσιαστικά χτυπήθηκε αυτή την περίοδο ήταν ο δημόσιος χώρος, η δημόσια ζωή. Και αυτή μετατράπηκε σε ψηφιακό δημόσιο χώρο. Αυτή τη στιγμή είμαστε ψηφιακά με κάποιους φίλους μας. Αυτό σημαίνει ότι πάμε και σε μια ψηφιακή οικονομία. Συμφωνώ με τον κύριο Τζίκα, δεν μπορούμε να φύγουμε από τους ανθρώπους. Εγώ περιμένω να πάμε στην έκθεση το Σεπτέμβρη ή όποτε μπορέσουμε να πάμε, να ξαναπάμε στους Δελφούς. Είναι ωραίο να είσαι άνθρωπος, μου αρέσει η τεχνολογία, αλλά πρέπει να είναι ένα παράλληλο κανάλι. Αλλά είναι ένα παράλληλο κανάλι το οποίο πρέπει να μπορέσει να δώσει διευκόλυνση στην οικονομία, δηλαδή να μην σταματήσει να υπάρχει το φυσικό μαγαζί, αλλά να μπορεί να αγοράζει από μακριά, αφού έχει δει και έχει δοκιμάσει. Και βέβαια εκεί το στοίχημα είναι τη τεχνολογία, πώς θα μπορέσει να φτιάξει την εμπειρία μέσα από ένα κανάλι. Εκεί που δεν θα υπάρχει αυτό που θα σε εξυπηρετήσει, θα λείπει το προσωπικό στοιχείο. Εκεί πρέπει η τεχνολογία να γίνει τόσο φιλική και τόσο έξυπνη, ώστε να αισθάνεσαι σαν να βρίσκεσαι και κάποιο να σε εξυπηρετεί. Και δεν αναφέρω μόνο στα bots, στους ανθρώπους που έρχονται, σπέβδουν ηλεκτρονικά να σε εξυπηρετήσουν, αλλά κυρίως στην ευκολία και στην απλότητα που πρέπει να έχει μια εφαρμογή για να μπορέσει να είναι φιλική. Είμαι σίγουρος ότι την περίοδο που ήμασταν στα σπίτια μας, συζητούσατε με φίλους σας πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα ψωνίσατε κάτι από ένα site. Πλέον δηλαδή η εμπειρία σας δεν έχει να κάνει με το αν ήταν ευγενικός ή όχι ευγενικός αυτός που σε εξυπηρέτησε, είναι αν η τεχνολογία που χρησιμοποιούσε ήταν φιλική ή αν ήταν ακριβής. Πολλοί εκνευρίστηκαν όταν δεν τους είπαν ότι αυτό θα το παραλάβουν σε ένα μήνα. Mm. Θα ήταν πολύ χαρούμενοι αν τους έλεγαν θα το πάρετε σε ένα μήνα. Αλλά το άσχημο είναι να το πάρεις αύριο και να το πάρεις σε ένα μήνα. Άρα εκείνο πιστεύω ότι το στοίχημα είναι πώς θα γίνει τόσο φιλική και τόσο απλή ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιούν όλοι και να αισθάνονται όλοι χαρούμενοι μετά από αυτό. Πολύ ωραία. Κύριε Λάρη, λέγεται ότι στη σημερινή εποχή έχουμε πελάτες του 21ου αιώνα, οι πελάτες έχουν φτάσει στον 21ο αιώνα, έχουμε εταιρείες που χρησιμοποιούν τεχνολογίες του 20ου αιώνα και έχουμε διαδικασίες του 19ου αιώνα. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, όταν έφερε ο κ. Χρυστοδούλου πριν. Πώς μπορούμε, ποιες είναι οι δομές, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει οι οργανισμοί να μετασχηματιστούν για να φτάσουν οι διαδικασίες μας να εξυπηρετήσουν τον πελάτη του 21ου αιώνα? Ωραία. Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω και με την ιδιότητα του αντιπροέδρου Τζουβά Γουόλετ. Βρισκόμαστε σε 17 χώρες, άρα μπορώ να σας πω παραδείγματα από την Πορτογαλία μέχρι την Πολωνία και από την Κύπρο μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Καταρχήν, η χώρα μας δεν διαφέρει σε αυτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Παντού οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τρέχουν πίσω από τους καταναλωτές. Πάντα υπάρχει ένας ανταγωνιστής που έχει χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, έχει κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο, έχουν καλομάθει οι καταναλωτές και πρέπει και εμείς οι υπόλοιπες επιχειρήσεις να ακολουθήσουμε. Αυτό ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις. Και πολύ συχνά, όπως σωστά λέτε, οι δομές
Και οι διαδικασίες είναι ακόμα πιο πίσω. Αυτό όμως είναι εύλογο. Αυτό είναι εύλογο. Τι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση? Θα σας το έκανα με μια αναλογία. Αν μια επιχείρηση είναι ένας παίκτης του μπάσκετ και προσπαθεί να βάλει καλάθι, όπου το καλάθι είναι να πουλήσει τα προϊόντα του, το ένα πόδι, αν έχετε δει όπως μπαίνει ο παίκτης στην μπασκέτα, πρέπει να στέκει γερά κάτω και μετά να κάνει pivot διαρκώς. Δηλαδή με το άλλο πόδι να προσπαθεί να βρει χώρο να κινηθεί. Αν το ένα πόδι λοιπόν είναι οι διαδικασίες, πρέπει πάντα συνεχώς η επιχείρηση, χρησιμοποιώντας είτε τεχνολογία, είτε να διοργανώνει τις διαδικασίες της, να προσπαθήσει να πατήσει σταθερά και να ακολουθεί, αλλά με το άλλο πόδι πρέπει διαρκώς να ψάχνει να βρει κάτι καινούριο. Αν σταματήσει το ένα από τα δύο πόδια να λειτουργεί και να κάνει αυτό που πρέπει, δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει. Άρα, δύο πράγματα πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις. Το ένα, διαρκώς να εξελίσσουν τις δομές τους, να μην περιμένουν πρώτα να φτιάξουν τις δομές και μετά να πουλήσουν με καινούριους τρόπους, αλλά ούτε και απ' την άλλη να προσπαθούν να καινοτομούν διαρκώς χωρίς να χτίζουν από κάτω. Θα είναι ένα τζέγκα αλλιώς. Πρέπει συνδυασμός και των δύο. Έτσι πρέπει να κινηθούν οι επιχειρήσεις. Δύσκολο συνδυασμό. Για τη μία θέλουμε δομή και απ' την άλλη θέλουμε ευελιξία. Πρέπει να είναι μια μαγική ισορροπία εκεί πέρα ανάμεσα. Κύριε Χριστοδούλου, η τεχνολογία και οι διαδικασίες είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αλλά όλα αυτά πατάνε πάνω στους ανθρώπους. Σίγουρα η κουλτούρα και το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό είναι κέρυοι τομείς. Τι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση, πώς πρέπει να επικεντρωθεί μια επιχείρηση γύρω από το ανθρώπινο δυναμικό σε αυτή τη φάση της ψηφιακής μεταρρύθμισης? Ωραία. Νομίζω είναι ο τρόπος που το φύγεται είναι πολύ σημαντικός. Γιατί όντως πιστεύω ότι στο ψηφιακό μετασχηματισμό το πιο μεγάλο στοίχημα είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι τεχνολογία. Η τεχνολογία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμη. Και μάλιστα πιστεύω ότι μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα, πολύ περισσότερα από ό,τι μπορούμε να αφομοιώσουμε. Και το επιτυχημένο παράδειγμα του δημοσίου στην πρώτη φάση της κρίσης ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, απέδειξε ότι τελικά δεν ήταν ποτέ τεχνολογικό το θέμα που είχαμε. Ήταν θέμα απλώς αφομοίωσης έτσι, και αποδοχής κάποιων νέων τρόπου δουλειάς ή κάποιων διαδικασιών. Άρα, τελικά, όλα οδηγούν ότι αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι να έχεις τον σωστό ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος και να αξιοποιήσει την τεχνολογία που υπάρχει και στην ουσία να αλλάξει, να σχεδιάσει ή παράλληλα να σχεδιάζει διαδικασίες στη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας έλειπε και από το δημόσιο και θα έλεγα ότι λείπει από πολλές επιχειρήσεις επίσης. Διότι οι άνθρωποι για να το κάνουν αυτό χρειάζεται να τους δίνει σωστά κίνητρα ώστε να επιδιώκουν την αλλαγή, να μπορούν δηλαδή να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα, πιο γρήγορα, πιο εύκολα, ταχύτερα. Να μπορείς λοιπόν να εμφυσίσεις μια τέτοια κουλτούρα στον οργανισμό που να είναι η κουλτούρα της αλλαγής και να πηγαίνεις πιο κοντά στον πελάτη. Αν έχεις το σωστό ανθρώπινο δυναμικό, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πολύ πιο εύκολος. Αν θες να φέρεις προβλήματα, δεν πρόκειται να αλλάξεις τίποτα. Και επειδή ο κύριος Λάριος είπε ένα παράδειγμα, θα δώστε μου την ευκαιρία να πω και εγώ ένα παράδειγμα, που ζητάνε λοιπόν από έναν προγραμματιστή ένα απλό πρόγραμμα, λέει, είσαι 4 χρόνων και ο αδερφός σου είναι 2. Όταν είσαι 24, ο αδερφός σου πόσο είναι? Κάθε προγραμματιστή για 5 λεπτά γράφει το πρόγραμμα και βλέπει ότι ο αδερφός σου είναι 22. Και μετά λοιπόν το θέτει σε διαβούλευση. Και μπαίνουν λοιπόν διάφοροι δικηγόροι και τα λοιπά, και όχι μόνο δικηγόροι, έτσι να μπουστούν, πολλοί άλλοι, και λένε ναι, αλλά εξαρτάται από τον ακριβή χρόνο που γεννήθηκε, ξέρεις, που γεννήθηκαν τα δύο αδέρφια, άρα θα θέλαμε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας να έχουμε και δύο πιστοποιητικά γεννήσεων. Ναι, λέει ο άλλος, αλλά εξαρτάται και αν είναι αυθεντικά παιδιά των δύο γονέων. Άρα χρειαζόμαστε και δύο πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι είναι πραγματικά παιδιά των ίδιων γονέων. Και τεστ DNA. Άρα, αν θέλουμε κάτι το οποίο είναι γρήγορο και απλό να το μεγαλώσουμε, να το διαστήλουμε και να μην γίνει ποτέ, είναι πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι και είναι στο χέρι των ανθρώπων να κάνουμε κάτι πολύ γρήγορο και κάτι πολύ φορτοβόρο. Κρατάω από εσάς την κουλτούρα και τον τρόπο που δίνει κίνητρο στους εργαζομένους, αλλά θα γυρίσω σε εσάς, κύριε Τζίκα. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής και της τεχνολογίας, ειδικά κοιτώντας το κομμάτι της τεχνολογίας. Έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας το διαθέσιμο δυναμικό? Έχουμε επάρκεια τεχνολόγων? Πολλοί λένε ότι είναι ένα από τα προβλήματα. Κοιτάξτε, επειδή είμαι λίγο παλιό στο χώρο, ενηλικιώθηκα επαγγελματικά στη δεκαετία του 90. Η Ελλάδα τη δεκαετία του 90 στο διεθνή καταμερισμό εργασίας ήταν παρούσα. Δηλαδή,
Έχουμε πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Νομίζω αυτό είναι αποδεκτό παγκοσμίως, ότι είμαστε στο top 20, νομίζω, σε εξειδικευμένους μηχανικούς στην παγκόσμια κατάταξη του Economist. Άρα διαθέτουμε αυτή την πρωτογενή ύλη, αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον, θα έλεγα, από τη δεκαετία του 90 έχουμε και πολύ αξιόλογες επιχειρήσεις. Εγώ θυμάμαι όταν πηγαίναμε στη Σέμπιτ στο Ανόβερο, πραγματικά τότε ήμασταν σε επίπεδα πολύ κοντά στην SAP και στην BAN τότε την Ολλανδική. Βέβαια, στην πορεία χάσαμε χρόνο, γιατί ποτέ η ελληνική πολιτεία δεν έβαλε στρατηγικά στο αναπτυξιακό κάδρο την πληροφορική και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Χάσαμε αρκετά στοιχήματα στις δεκαετίες του 90, του 2000 και μετά. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή αυτό είναι το πολύ θετικό των ψηφιακών τεχνολογιών, ότι δεν χάνεις ποτέ τελειωτικά το στοίχημα, γιατί πολύ εύκολα μπορείς να αναπληρώσεις το χαμένο έδαφος. Νομίζω, με δεδομένο ότι έχουμε πια ένα Υπουργείο και συγκεκριμένα τον συγκεκριμένο Υπουργό γίνονται άλματα πια, νομίζω ότι ο κλάδος της πληροφορικής μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη μετάβαση σε μια ψηφιακή Ελλάδα, γιατί πραγματικά διαθέτουμε πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Νομίζω ότι επιπλέον από όλα αυτά που κάνουμε τα τελευταία χρόνια και ιδίως το τελευταίο διάστημα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επιστρέψουν τα παιδιά μας πίσω. Τα παιδιά που ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες παγκόσμια, έχουν κάνει startups, έχουν δημιουργήσει οντότητες επιχειρηματικές. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να γυρίσουν πίσω. Η Ελλάδα πιστεύω και το πιστεύει και οι σύνδεσμοι με τους οποίους ασχολήθηκα τα τελευταία χρόνια, ο ΣΕΠΒΕ, ο ΣΕΠΕ, η Τεχνόπολη και όλοι οι αντίστοιχοι φορείς, ότι μπορούμε να γίνουμε ένα hub τεχνολογίας. Δεν χάσαμε το τελικό στοίχημα. Ωραία. Με αυτό το θετικό μήνυμα, ο χρόνος μας τελείωσε. Σας ευχαριστώ όλους για το χρόνο σας και για την καλή σας διάθεση. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο, αν μπορεί, από τον καθένα σας, πώς βλέπουμε την επόμενη μέρα. Ένα σύντομο σχόλιο, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Ξυργώστη. Τη βλέπω θετικά. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας ορίζοντας μπροστά μας. Η χώρα, πιστεύω, θα επιτρέψει γρήγορα στην ανάπτυξη. Και όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιούμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, και όπως είπε και ο Νίκος προηγουμένως, να μην τα κάνουμε δύσκολα, στα κάνουμε απλά, δεν είναι κακό να είμαστε εύκολοι. Το μέλλον είναι εδώ, είναι και είναι για μας. Είμαι αισιόδοξος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χριστοδούλου. Θα συνεχίσω αυτό που είπε ο κύριος Τζίκας. Μπορεί οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών να είναι προτεραιότητα σημαντική για τη χώρα. Μια πρόσφατη μελέτη που κάναμε για το ΣΕΠΕ έδειξε ότι ένα δις επένδυση στην πληροφορική μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά ωφέλη επί 20 στην ελληνική οικονομία. Άρα, ίσως είναι τώρα η ώρα να το επικεντρωθούμε εκεί. Κύριε Τζίκα, για εσάς. Το μέλλον μας ανήκει. Είμαι απόλυτα πεισμένος. Έχουμε όλη αντίστοιχη εμπειρία αυτά τα χρόνια. Μπορεί να καθυστερήσαμε κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες. Νομίζω αυτή τη φορά μπορούμε να πραγματικά να γίνουμε ένας κόμβος τεχνολογίας. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό. Νομίζω πια διαθέτουμε και μια στρατηγική. Νομίζω ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι ο βασικός μοχλός που θα αλλάξει και τη χώρα και την οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λάρη, τελευταίο σχόλιο από εσάς. Ναι, εγώ θα ήθελα να δώσω ένα πρακτικό μήνυμα προς τις επιχειρήσεις κυρίως. Ό,τι μάθανε αυτές τις μέρες, να μην το ξεχάσουν. Να μην θεωρήσουν ότι επιστρέψανε σε μια κανονικότητα και όλα θα γίνουν όπως πριν. Όχι. Όλες οι επιχειρήσεις αποκάλυψαν τις αδυναμίες τους σε διάφορους τομείς. Άρα, το μάθημα αυτό που πήραν αυτές τις 60-70 ημέρες που ήμασταν με τον κορονοϊό, να προσπαθήσουν να βελτιώσουν πράγματα στο εσωτερικό τους, είτε με την τεχνολογία είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να μην θεωρήσουν ότι ήταν ένα κακό όνειρο που πέρασε. Τώρα πρέπει να κάνουν δουλειά, γιατί θα έρθει αυτή η νέα ψηφιακή εποχή και θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν. Είναι μια καλή ευκαιρία. Θετικά μηνύματα από όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε.